σήμερα ο λαός μας έγραψε ακόμα μια σελίδα, θα λέγαμε λαμπρή σελίδα στην ιστορία του. Αποδείξαμε ότι δεν πέρασε ούτε η τρομοκρατία, ούτε ο φόβος, ούτε η υπονόμευση. Τέτοιες λαμπρές σελίδες θέλουμε να γράφει ο λαός μας από εδώ και πέρα. Τέτοιες λαμπρές σελίδες θέλουμε να γράφει το ταξικό εργατικό κίνημα. Θέλουμε να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, να δυναμώσουμε την παρουσία μας στους εργάτες, στους εργαζόμενους, να ακούμε τη φωνή τους, τα προβλήματά τους. Όλοι μαζί να οργανώνουμε την πάλη, τη δράση τους. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Σήμερα, σε όλη τη χώρα, από άκρη σ' άκρη, στη στεριά, στη θάλασσα, στα νησιά, αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ και είναι έτοιμα όλων των απεργών, ακόμα και αυτών που δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι έτοιμα προς την κυβέρνηση. Κύριοι, τώρα πάρτε το πίσω. Γιατί? Γιατί η εργατική τάξη έτσι κι αλλιώς στα σκουπίδια θα το σύνει, θέλετε δεν θέλετε. Και επειδή εμείς είμαστε ακούραστοι και επειδή εμείς θα βρεθούμε πάλι στους χώρους δουλειάς, προτείνουμε ξανά σε όλα τα συνδικάτα, σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις 16 του μήνα δίνουμε νέα απάντηση. Τα συνδικάτα να αποφασίσουν, οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν, οι χώροι δουλειάς να σηκώσουν κεφάλι. Και στις 16 του μήνα τούτη εδώ η συγκέντρωση να είναι διπλάσια, να είναι διπλάσια, γιατί μπορούμε και γιατί έχουμε υποχρέωση, όχι μόνο στην παλιά γενιά. Έχουμε υποχρέωση στα νέα παιδιά, έχουμε υποχρέωση στη νέα γενιά να τους δώσουμε, να βάλουμε τις βάσεις για μια άλλη κοινωνία, για ένα άλλο μέλλον, όχι αυτό που ζούμε σήμερα. Και αυτή η υποχρέωση είναι τεράστια και έχουμε ευθύνη. Οι πλάτες μας το αντέχουν. Κι ας λένε μερικοί, κι ας γράφουν οι κονδυλοφόροι της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών, ας γράφουν ό,τι θέλουν. Και σήμερα από το πρωί ξεσάλωσαν ορισμένοι. Είναι γνωστοί και μη εξαιρετικοί. Δεν τους πέρασε. Είμαστε εδώ. Οι εργάτες είναι εδώ. Δεν είναι εδώ οι εφοπλιστές. Δεν είναι εδώ ο ΣΕΣ. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι. Εδώ είναι ο λαός. Και θα συνεχίσει να είναι. Πάμε λοιπόν συνάδελφοι με νέες αποφάσεις. Πάμε με ξανά στους χώρους δουλειάς. Γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η επιλογή μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εμπρός λοιπόν, γιατί ξέρουμε όλοι μας
ότι ο τροχός της ιστορίας θα γυρίσει έτσι κι αλλιώς. Και εμείς πρέπει να βάλουμε το κεράκι μας. Πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ό,τι πιο προοδευτικό γέννησε η ιστορία, το γέννησε όταν η εργατική τάξη έδωσε τη μάχη, όταν γύρισε το τροχό της ιστορίας. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Εμπρός λοιπόν, χωρίς κούραση, με μαζικότητα, από μαζικότητα, δύναμη, δεν χαμαριάζουμε εμείς κύριοι. Χαμαριάζουμε μόνο να είμαστε εδώ και να είμαστε εδώ πολύ περισσότεροι. Ας δίνει η αστυνομία ό,τι θέλει. Είμαστε διπλάσιοι. Και θα είμαστε, σαν να λέμε, πολύ περισσότεροι. Εμπρός λοιπόν, συνεχίζουμε τη μάχη. Βάζουμε στη μάχη κι άλλες δυνάμεις. Βάζουμε στη μάχη κι άλλους εργαζόμενους. Γιατί μπορούμε. Αυτό πρέπει και είναι το μήνυμα της σημερινής μας απεργιακής συγκέντρωσης. Κοιτάμε στα μάτια τη νέα γενιά, κοιτάμε στα μάτια την παλιά γενιά και πορευόμαστε. Εμπρός λοιπόν, 16 του μήνα, να γίνουμε πιο πολύ ακόμα. Καλή δύναμη σε όλους.